μεταξύ μας στα δύο χρυσά μετάλλια του 2013 και του 2017 στο Ζάμπιερ. Το σούτ εύστοχο από τη γωνία Στυλιανού για τρεις, αστοχή, rebound επιθετικό, φάουλ και καλάθι. Πάσα στον Ηλιάδη που σουτάρει, δύσκολη προσπάθεια και άστοχη, επιθετικό rebound από τον Ελευθερίου που θα βρει τον Μόζες. Ράζης πάει προς το καλάθι, τον σταματάει ο Ηλιάδης, επιμένει ο Κεραυνός με τον Μόρισον να καρφώνει εντυπωσιακά. Ηλιάδης μια όχι τόσο καλή πάσα, πρόλαβε όμως ο Χόλτον. Κρατάει ο Τσίθα, περνάει προς το καλάθι, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει το επιθετικό rebound και πάλι μετά από το επιθετικό rebound καλάθι για τον Απόλλωνα. Γερμανία, Λιθουανία, το Περιστέρι στην Ελλάδα και φυσικά από τον ΑΠΟΕΛ την σεζόν 2012-13. Περιφερειακή και forward. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα σχήμα με δύο ψηλούς από καμιά από τις δύο ομάδες. Ο Τσίθα πήγε να χάσει την μπάλα, θα αποφασίσει να σουτάρει και θα στοχίσει τρίποντο. Τσίθα το rebound. Και αυτός πάει σε μια ατομική ενέργεια και αυτή τη φορά δύνατος, αλλά επέπεζε σε λάθος. Για δύο ο Τσίθα με εύστοχος. Rebound του Κεραυνού, 10 επιθετικά rebound για μία περίοδο είναι απίστευτο νούμερο, έτσι. Ο Χόλτον και στον εμφιασμό ο Μάλκομ έφτασε στο lay-up. Αφήνει στον Ηλιάδη το screen από τον Μόζες. Ωραία η ασίστον Τσίθα. Τίγκας πέρσι έπαιζε στον Απόλλωνα. Τη μοναδική χρονιά που δεν έπαιζε ο Ηλιάδης στον Απόλλωνα. Κλείνεται αλλά καταφέρνει και βρίσκει τρόπο Μόζες στο σκοράρι. Ειδικά αυτή με τον Κρίστο Ραζή. Το έχει τώρα την μπάλα και θα στάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Είναι άσχημος με την έννοια ότι παίρνει κάτι από το προστάσιο των παιχτών. Αλλά... για τρεις ο Στυλιανού. Έρβολη. Θετικό rebound όμως και καλά για τον Μόρισον. Σίθαν κρατάει στην αδύναμη πλευρά. Ηλιάδης για τρεις. Μέσα. Στις τελευταίες φάσεις ο Απόλλωνας μπόρεσε να ελέγξει λίγο την επίθεση του Κεραυνού. Εν τούτης δεύτερες επιθέσεις πλήγωσαν. Ο Πασαλής, ο οποίος πέφτει και θα δώσει άθελά του στον Ηλιάδη. Ηλιάδης πάει προς το καλάθι, αφήνει τον Ελευθερίου, καλάθι και φάουλ. Χρήστος Λοϊζίδης στο παρκέ για τον Απόλλωνα για πρώτη φορά. 5 δευτερόλεπτα, σούτ από τον Στέφαν εύστοχο. Τρίποντο, 31-41. Παναφορά στον Μόρισον, ο Μπέρντς πάει προς το καλάθι και θα προλάβει τον Κίνγκ. Μάλκομ σηκώνεται για τρεις, μπήκε, βγήκε η μπάλα, επιθετικό rebound ο Μόρισον, από εκεί δύσκολα να σταματήσει. Ενώ σε αντίθεση ο Απόλλωνας έχει κάνει αρκετά λάθη και δεν έχει μπορέσει να ανανεώσει επιθέσεις. Ηλιάδης ο ενθουσιασμό, γλιστράει αλλά βάζει το καλάθι, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Χόλτον θέλει να επιταχύνει. Δύσκολη προσπάθεια. Τι έβαλε ο Χόλτον. Πήρε και το φάουλ. Περνάει στον Μόρισον. Η πάσα του φτάνει τελικά στον Μάλκομ που θα φτάσει στο lay-up. Γενικά από άποψη δημιουργία δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από τις δύο ομάδες. Ενώ ο Στυλιανού. Ζητάει screen ο Στυλιανού. Το πήρε. Τίγκας. Από τη γωνία σουτ. Τέλο ωραίο καλάθι. Χόλτον. Πάει να παίξει ένα pick and roll με τον Μόζες, τελικά πάει μόνος του μέχρι το καλάθι. Λόγω των συνθήκων που είχε το ρόστερ του ο Κεραυνού, ο Μπέλτς σκοράρει. Ελβετία σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό ποτάθλημα. Βλέπουμε εδώ τον Μπάρι το Μαραγκό να φτάνει σε ένα εύκολο lay-up. Με τη λογική ότι δεν τους έχουμε δει σήμερα τουλάχιστον να παίζουν μαζί ξανά αυτά τα παιδιά. Με πολύ χαμηλό σχήμα. Θα καρφώσει και θα πάρει και το φάουλ. Άτυχος εδώ ο Κίνγκ και ο Απόλλωνας.
Από την άλλη πλευρά ο Μπέρνς θα πάρει το φάουλ και θα βάλει και το καλάθι από τον Μάριο τον Γεωργίου το φάουλ. Η ομάδα του Κεραυνού δείχνει να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Χόλτον ταλαιπωρεί λίγο την άμυνα του Κεραυνού. Τρίποντο από τον Μάριο τον Γεωργίου. Ο Ελευθερίου πάει προς το καλάθι, θα σκοράρει.